είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που οι πολίτες στη Μεσσηνία και της Προπονήσου ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας για αυτοδικές εκλογές χωρίς κομματικές στηρίξεις και κυρίως όχι δεσμεύσει οικονομικά συμφέροντα. Εμείς είχαμε ένα εγχείρημα από το Βορειακό σε όλη την Ελλάδα γιατί κάναμε ένα περιφερειακό συνδυασμό ανεξάρτητο με ανθρώπους που έχουν διαδρομή ιστορική στην αυτοδιοίκηση. Αυτή η προσπάθειά μας, οι πολίτες της Μεσσηνίας την αγκάλιασαν. Δυστυχώς ο ήταν μικρός και δεν μπορέσαμε να ενημερώσουμε όλους τους πολίτες για να είναι πολύ καλύτερο το αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρος ότι πάμε δεύτερη Κυριακή και δεύτερη Κυριακή είναι ένα άλλος αγώνας. Το γήπεδο ήταν βραγμένο το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως ήταν ένα γήπεδο με καθαρούς όρους και εκτιμούμε ότι οι πολίτες της Μεσσηνίας, οι πολίτες της Πελοποννήσου, χωρίς κομματικές εξαρτήσεις θα στηρίξουν το πρόγραμμά μας, το οποίο είναι και ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο, γιατί το έχουν δρομολογήσει και προγραμματίσει άνθρωποι της αυτοδιοίκησης που και χθες ήταν εδώ στη Μεσσηνία και στην Πελοπόννησο και σήμερα και αύριο μαζί με τους πολίτες θα το υλοποιήσουν. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό σε αγωνιστική κινητοποίηση για την δεύτερη Κυριακή, γιατί το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μεγάλο το άνοιγμα με τον κύριο Τατούλη. Όμως η πολιτική δεν είναι πράξη αρνητική, είναι πρόσθεση, είναι πολιτική πράξη και θα σταθούν όλοι στον κοινό αγώνα που έχουμε να αλλάξουμε σελίδα στην Πελοπόννησο, να γίνει παραγωγική ανασυγκρότηση, γιατί τα μεγάλα έργα που δεν έγιναν τα 3 χρόνια να γίνουν σήμερα πράξη.